Η άλωση της Κωνσταντινούπολης που έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου του 1453 αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία της Ελλάδας και του ευρύτερου ελληνισμού. Με αφορμή την άλωση της πόλης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον Ιερό Ναό της Αγίας Γλυκερίας παρουσία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλόθεου σε συνδιοργάνωση του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Η Εκκλησία πάντοτε μνημονεύει, θυμάται, προσεύχεται για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι Όπω λέμε και στην Εκκλησία, υπέρ τη πίστεω και τη πατρίδο αγωνίστηκαν και έπεσαν. Θα τελέσουμε το μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και ύμνου και τραγούδια που αφορούν στην άλωση τη πόλη και εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτή τη ευρύτερη παράδοση του γένου μα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο για την ευκαιρία αυτή τη εκδήλωση και την συνεργασία την καλή την οποία έχουμε. Και Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους κατοίκους εδώ του συνοικισμού που πάντοτε θυμούνται, μνημονεύουν και μαζί με τους πατέρες και ειδητρός τον πατέρα Χρήστο που διακονεί αυτό το παρεκκλήσιο της ενορίας του Αγίου Χριστοφόρου και τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής στο παρεκκλήσιο πάντοτε ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τα ιδιαίτερα με τα οποία η Εκκλησία τους έχει επιφορτήσει. Θα αναπολύσουμε και θα περπατήσουμε έχοντας μαζί μας τον επιμενάρχη μα, τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φιλόθεο, που θέλω και από την εκπομπή σα να τον ευχαριστήσω πραγματικά γιατί μα τιμά με την εδώ παρουσία του και με την διαρκή πατριαρχική την διαρκή του ε, αγάπη την, ε, και τη στοργή του. Ε, εμείς θα τον υποδεχθούμε εδώ, θα του δείξουμε ότι όλος αυτός ο χώρος γύρω από το ναό μας ε, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα γίνει μια υπέροχη πλατεία η οποία θα φέρει το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας ε, και είναι αφιερωμένο σε αυτό. αυτός. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι η μόνη στην Ελλάδα ε, η οικιστική περιοχή που είναι των Κωνσταντινοπολιτών. 571 χρόνια από την άλλη της Κωνσταντινούπολης ο Δήμο Πουλιά Χορτιάτη και τη Δημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού στην προσπάθειά της να αναδείξει όλα τα ιστορικά γεγονότα και να κρατήσει άσβεστη μνήμη αυτών. Συνδιοργανώνει με τον ιερό ναό τη Αγία Γλυκερίας την αποψινή μουσική εκδήλωση, η άλλο η πόλη, ώστε να μπορέσουμε όπω προανέφερα να, να κρατήσουμε άσβεστη μνήμη, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, Φιλόθεο, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μνημονεύουμε τους ήρωες του ήρωε του γένου μα, να μην του ξεχνάμε και να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα λάθη των παλαιότερων, ούτω ώστε να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε τέτοιε δύσκολε καταστάσει όπω ήταν η άλωση τη πόλη.